I feel the speed in my veins, but I have to be fast. It's just too slow to move. There's energy on the streets, but every single car impedes the way to you. Come on! Αυτός είναι ο Πέτρος. Είναι ο τυπικός αφελής άντρας. Δεν είναι κακός. Απλά έχει το κακό συνήθειο να μιλάει απερίσκεπτα. Κάτι το οποίο πολύ συχνά τον βάζει σε μπελάδες. Οι κουβέντες του είναι ικανές να ξεκινήσουν τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο ή πολύ απλά άμεσες διαδικασίες διαζυγίου. Από εδώ η Βασιλική, η γυναίκα του σπιτιού. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Είναι αυτή που παίρνει τις αποφάσεις και φυσικά έχει μονίμως τον τελευταίο λόγο. Οι κουβέντες της είναι μελετημένες και κρύβουν πάντα από πίσω τους παγίδες. Και τέλος, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Μαζί θα εξερευνήσουμε αυτές τις παγίδες, θα εισχωρήσουμε στα άδυτα του γυναικείου ψυχισμού και θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε όσο καλύτερα μπορούμε τι λένε και τι στην πραγματικότητα εννοούν τα αξιοθαύμαστα αυτά πλάσματα που λέγονται γυναίκες. Φίλε Πέτρο. Όταν μια γυναίκα σε ρωτάει τι είπες μετά από ερώτησή της, δεν είναι γιατί δεν άκουσε την απάντησή σου. Θέλει να σου δώσει μία τελευταία ευκαιρία να το σκεφτείς καλά και να διορθώσεις οποιαδήποτε βλακεία είπες. Το βάψιμο, λέω, ρε. Κοίτα εδώ. Κοίτα τρεξίματα από τείχους. Κοίτα βάψιμο που μας έκανε μαλάκα, ρε. Ένα όλο λεφτά μας πήρε. Κοίτα εδώ. Κοίτα δουλειά που μας έκανε, ρε παιδιά. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Και μην ξεχάσετε να πατήσετε εδώ πέρα πάνω για να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Μπορείτε αν θέλετε να πατήσετε εδώ για να δείτε αυτό το βιντεάκι. Και μην ξεχάσετε να τρώτε πίτσα Κάμελ. Να σπάω στο ράσμα σας.